Το 1-1 δεν μας αφήνει ευχαριστημένους, διότι η εικόνα της ομάδας μου ήταν πάρα πολύ καλή. Μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Οι ποδοσφαιριστές μου ακριβώς ακολούθησαν ό,τι έχουμε δουλέψει όλη τη βδομάδα και ό,τι έχουμε ζητήσει. Χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες πριν κόντρα στη ροή του αγώνα η αντίπαλη ομάδα προηγηθεί. Αυτό μας έκοψε για λίγο τα πόδια. Βέβαια, η ομάδα ανασυντάχθηκε πάρα πολύ γρήγορα, συνέχισε στο ρυθμό. Ο αντίπαλος αμυνόταν στο μισό γήπεδο μαζικά. Προσπαθήσαμε να βρούμε χώρους για κάποιες ευκαιρίες, τους βρήκαμε. Δεν τελειώσαμε, δεν είχαμε αποτέλεσμα στην τελική ενέργεια. Οπότε πήγαμε στο ημίχρονο με αυτό το 0-1. Η εικόνα όμως της ομάδας και η ροή του παιχνιδιού ήταν σίγουρο ότι η ομάδα μου θα έβαζε κάποιο γκολ. Κερδίσαμε ένα πέναλτι με τον Λίγκο, το οποίο και μετουσιώθηκε σε γκολ. Από εκεί και πέρα ελέγχαμε το παιχνίδι. Η αντίπαλη ομάδα προσπαθούσε με αντεπιθέσεις να δημιουργήσει κάποιες φάσεις. Δεν έγιναν κάποιες φάσεις εκτός από μία που ο τραυματοφύλακας μας έβγαλε μια απόκρουση. Από εκεί και πέρα ελέγχαμε το παιχνίδι, προσπαθούσαμε να πετύχουμε ένα δεύτερο γκολ για τη νίκη. Αυτό το γκολ δεν ήρθε. Δεν πειράζει όμως, συνεχίζουμε, η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή, η ομάδα είναι άτυχη μέχρι τώρα στα αποτελέσματα. Είμαι σίγουρος όμως ότι η τύχη δεν γυρνάει την πλάτη σε αυτούς που δουλεύουν και σε αυτούς που είναι ικανοί. Και μια κουβέντα για τον κόσμο που ήταν σήμερα πάρα πολύ σε ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια της ομάδας σας. Ο κόσμος έχει δείξει ότι είναι δίπλα μας, μας στηρίζει, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι δίπλα στην ομάδα. Να είναι σίγουρος ότι στην πορεία θα τον κάνουμε ακόμα πιο χαρούμενο. Και μια κουβέντα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχει δείξει ότι όλες οι ομάδες διεκδικούν τα παιχνίδια. Όλες οι ομάδες πλέον έχουν κλείσει την ψαλίδα από τις ομάδες που θέλουν να είναι πρωταθλήτριες. Είμαι σίγουρος ότι η ομάδα μου στο τέλος θα είναι αυτή η οποία θα πανηγυρίσει το πρωτάθλημα. Διότι δουλεύουμε μεθοδικά, τα παιδιά είναι κάθε μέρα στο γήπεδο και δίνουν το 100%. Αυτό γίνεται και στα παιχνίδια που μέχρι στιγμής μας έχει γυρίσει την πλάτη η τύχη. Η τύχη όμως, ξαναλέω, δεν γυρνάει πάντα την πλάτη στους αυτούς που αγωνίζονται και σε αυτούς που είναι ικανοί. Okay.